ψηλά και από την άλλη να μην σας εξαντλήσω γιατί είμαι τρίτος και να είναι δύσκολο. Να πω πολύ πολύ εισαγωγικά ότι ακούγομαι. Όχι. Προβοκάτσια. Τώρα ακούω. Ναι, πάνω. Έτσι ας πούμε. Θα έχουμε συχνότερα για να το μάθουμε. Απ' την άλλη. Να πω εισαγωγικά ότι όλοι αυτοί δεν θα έχουν το οποιαδόνις. Ήταν το 1/4 ή το 1/5 μιας πολύ πολύ φιλόδοξης ιδέας για ένα εργαστήρι με αφορμή ήταν με τον Τάχνο Φεντοβιανής, μια ιδέα που αποκτήθηκε στα όμορφα site για να δουλέψει. Η ιδέα ήταν ότι με αφορμή ήταν για τον Τάχνο να πόρου θέλει γύρω από τα site, το Red, το Project, λέω λοιπόν ότι αυτό που γίνεται σήμερα είναι μέρος, αλλά πολύ πλούσιο μέρος, πολύ πλουσιότερο από τη δική μου προσδοκία, ενός πολύ πιο φιλόδοξου πράγματος σε σχέση με τα κατοντάγματα του Ντομπιανής και νομίζω ότι η κουβέντα για τον ολοκληρωτισμό δεν θα μπορούσε να λείπει, με την έννοια ότι κάθε αποτίμηση, αλλά και κάθε προσπάθεια να ξαναφτιάσει κανείς μια συνέχεια με την παραστατική μνήμη του κόσμου, είναι υποχρεωμένη να συναντά τον τοίχο, πείτε μας για τις βιαιότητες, ατρόσιτες είναι η λέξη φαγικά, πείτε μας τέλος πάντων για την εμπειρία των στρατοπέδων και πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο τέλος πάντων επιλοφόρο και τόσο σεβασμένο με την δικαιοσύνη, το άλλο το όνομα να είναι παγκούλα και να είναι πραγματικά τα κοσπίδια και εξής. Άρα νομίζω ότι κάθε προσπάθεια που θέλει στα σοβαρά να συζητήσει την αποτίμηση της εμπειρίας του κόσμου είναι υποχρεωμένη να κάνει και δύσκολα ερωτήματα και είναι υποχρεωμένη να παίρνει σοβαρά τα βήματα. Με αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή να πω ότι καταρχάς όταν μιλάμε για αντιολοκληρωτισμό, άρα για ολοκληρωτισμό, μιλάμε για τρία πράγματα. Το πρώτο για ένα γεγονός, καθεστώτα που έχουν αποκριθεί ολοκληρωτικά τα εξής τρία, ιταλικός βασισμός, γερμανικός βασισμός, ρωσικός βασισμός, γεγονότα. Μιλάμε για μια έννοια, το ολοκληρωτικό κράτος, είπε ο Σωτήρης πριν, ως πρωτότυπο προφυλή εξουσίας που δεν συναντά κανείς στην ελληνική πολιτική θεωρία. Και μιλάμε και για μια θεωρία. Συγκρίνουμε δηλαδή τα στοιχεία αυτά, βρίσκουμε τα κοινά του στοιχεία και λέμε τι είναι αυτό τέλος πάντων που προσυδειάζει, προσομοιάζει και στα τρία διάρκεια τη συνίσταση εκτό ολοκληρωτικού στόχου κυριαρχία. Λέω αυτό το ακαδημαϊκοφανέ τώρα για να πω ότι η συζήτηση για τον ολοκληρωτισμό καλά το επενήθηκαν και παραπάνω από επενήθηκαν, αλλά δεν είναι μια ακαδημαϊκή συζήτηση. Η Ακαδημία μπαίνει στην ιστορία για τον ολοκληρωτισμό μόλι το 39. Όταν σε επίπεδο πολιτική αντιπαράθεση, πολιτική σύγκρουση, η λεξούλα ολοκληρωτισμό έχει αποδοθεί στου φασίστε από έναν φιλελεύθερο, τον Τζοβάνι Αμπέντοντα, απέναντι στο Μουσολίνι, 1923, και πολύ λίγο αργότερα, οι φασίστε φαίνεται να το αποδέχονται, λένε τέλο πάντων λίγο Μουσολίνι, ότι το κίνημά μα έχει να επιδείξει μια ισχυρή, ατσάλινη, ολοκληρωτική βούληση. Και λίγο αργότερα, το 32, γράφει ο Μουσολίνι μαζί με τον Τζεντήλε, θεωρητικό σου φασίστη. Γράφουν το λίγο φασισμό στην Ιταλική Εγκυκλοπαίδεια και εκεί εξηγούν ότι για τον φασίστα δεν υπάρχει τίποτα ανθρώπινο και πολύ περισσότερο τίποτα που να αξίζει πραγματικά τον κόπο, τίποτα ανθρώπινο και τίποτα πνευματικό που να είναι έξω από το κράτος. Είναι όλα μέσα στο κράτος και με αυτή την έννοια ναι, ο φασισμός είναι ένα ολοκληρωτικό φαινόμενο. Έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι για να περάσουμε στη δεκαετία του 30 πια, τέλη του 20-30. Για να αρχίσει η λεξούλα ολοκληρωτισμό να συνδέεται με τον κομμουνισμό. Αυτή η σύνδεση γίνεται προφανώ στην πολιτική και πάλι και στην ακαδημία. Ο Τσόρτσιλ, α πούμε, έχει δεκάδε αναφορέ στο πώ φασισμό και κομμουνισμό είναι καταστάσει κοντινέ. Όμω και πολύ μεγάλη μερίδα του πνευματικού κόσμου τη Δύση στο Μεσοπόλεμο, ότι εσένα για παράδειγμα, ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή, λέει στην εποχή του ότι εντάξει, φασισμός και κομμουνισμός είναι δύο καλοπροαίρετες αντιδράσεις στον καπιταλισμό. Και αν θέλετε να σα πω και την πάσα αλήθεια, λέει ο Έλιοτ, ανάμεσα στους δύο αναρθολογισμούς, γιατί και δύο αναρθολογικές αντιδράσεις είναι παρά την καλή της προαίρεση, εγώ νιώθω πιο κοντά στην λιγότερο αναρθολογική προφασισμός. Λέω το κλίμα της εποχής 20-30, γιατί έχει σημασία ότι από το 20 που ο Μέντολα λέει αυτό που λέει στο Μουσολίνι, που ο Μουσολίνι το δέχεται.
που στη Γερμανία ο Καρλ Σμιτ και ο Έρνεστ Μιούγκερ μιλάνε για ολοκληρωτική κινητοποίηση. Και με αυτή την έννοια, ένα ολοκληρωτισμό με την έννοια του κράτου, όλα μέσα στο κράτο, και ένα δεύτερο ολοκληρωτισμό με την έννοια του κινήματο, αυτό διαφοροποιεί και από του άλλου αντικραστισμού, τον φασισμό, κινηματική, κομματική συγκρότηση. Από τότε, 20, 30 κλπ. Μέχρι και το στέλ που είπε ο Αντώνης, ο Στέλ πηγαίνει στρατόπεδο το 33, γράφει το 36 το γράμμα αυτό, το 36 μάλλον πηγαίνει από το στρατόπεδο, το 33 λέει, ο σταλινισμός είναι ένα ολοκληρωτικό, καστοκρατικό, απάνθρωπο καθεστώς και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Άρα να η τομή, η ριζική τομή από την πλευρά του Στέλ και από την πλευρά της αριστεράς για το πώς χρησιμοποιούμε τον ολοκληρωτισμό, από το 23 με τον Αμέτωλα, από το 33 με το ΣΕΣ και μέχρι 12 που είμαστε 80 χρόνια πια, ο δυτικός κόσμος δεν έχει σταματήσει να τσακώνεται, να έχει πρόβλημα με κάποιον ολοκληρωτισμό, ενώ έχουμε τελειώσει από το 45 με τον φασισμό, λίγο νωρίτερα ο δυτικός κόσμος κάνει σπόντο στο πώς συνδέει τους ολοκληρωτισμούς γιατί υπάρχει αντιφασιστική συμμαχία κομμουνιστών και σταλινικών κομμουνιστών και φιλελεύθερων. Το 68-69 με όλη αυτή την εποπία του παγκόσμιου mind, αντιπολεμικά, διαπικιακά, και εκεί πάλι το αντιολοκληρωτικό του φιλελεύθερο πια αρχίζει και κάπως υποχωρεί. Το 89 κατεξοχήν θα είναι παράλογο γιατί μετά το 89 μιλάμε για ολοκληρωτισμό, έχει πέσει το τείχος, πού αναφέρεται ο αντιολοκληρωτισμός. Έχει λοιπόν σημασία να πούμε ότι το αντιολοκληρωτικό επιχείρημα για την οικονομία συζήτηση, το λέμε να το συνοψίσουμε έτσι, παραμένει ανθεκτικό, παραμένει ακμείο, παραμένει στη δημόσια συζήτηση και με όρους πολιτικού λεξιλογίου και στο κινηματογράφο και στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία και στην ιστορία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Αυτό είναι που νομίζω με σημερινούς όρους είναι το κρίσιμο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει ούτε Σοβιετία, σήμερα δεν βρισκόμαστε καθόλου σε ευρωπαϊκή περίοδο, σήμερα υπάρχει νεοφασισμός ή μεταφασισμός κ.ο.κ. αλλά δεν είμαστε. Υπάρχουν διάφοροι ακαδημαίζοντες ως αυτοελεύθεροι που λένε ότι είναι μοναδιστικός ολοκληρωτισμός και είναι ουσίες τέτοιες. Αλλά αυτό που λέγαμε το 20 και το 30 ολοκληρωτισμός δεν υπάρχει. Γιατί μιλάμε. Και κατά τη γνώμη μου μιλάμε για ολοκληρωτισμό για δύο λόγους που συντρέχουν και οι δύο. Ο ένας νομίζω ότι είναι, αυτό θέλω να εξηγήσω, ότι το αντιολοκληρωτικό επιχείρημα αξιοποιεί μία αντιδραστική, αντιπαναστατική σκέψη 200 ετών, δεν είναι υπερβολή, θα το εξηγήσω αυτό που θέλω να πω. Σε αυτό προσφέρει σήμερα αυτό που λέμε τον φιλελευθερισμό, όχι στην οικονομία, στη σκέψη, την πολιτική σκέψη, δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού, του νεοφιλελεύθερου επιχειρήματος, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμβατή με αυτό που έλεγε ο Κέσμαν και ένα πιο ωραίο τώρα τις ημέρες, η αντιδραστική ρητορική. Και ο Κέσμαν κάνει μια σύνοψη του σε τι συνίσταται η αντιδραστική ρητορική και λέει για τρία επιχειρήματα. Το ένα επιχείρημα είναι ότι η προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα δεν επιδρά ουσιαστικά, άρα το επιχείρημα της ματαιότητας, στοιχείο πρώτο αναγνωριστικό της αντιδραστικής σκέψης. Το δεύτερο, το επιχείρημα του αντιδραστικού αποτελέσματος, ότι η προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα συνήθως στο αντίθετό της έχει καταλήξει, άρα τι να συζητάμε. Και το τρίτο της αντιδραστικής ρητορικής είναι το επιχείρημα της διακινδύνευσης, που λέει ότι η προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα μάλλον θέτει σε κίνδυνο πολύ σοβαρά επιδέρματα του παγκόσμιου πολιτισμού, τον ανθρωπισμό και όλα αυτά, και ας το αφήσουμε. Αυτό τέλος πάντων, αυτό το τρίπτυχο, τα τρία επιχειρήματα, η ματαιότητα, η διακινδύνευση και το αντίστροφο αποτέλεσμα, είναι αυτό που κάνει την αντιδραστική ρητορική τέλος πάντων πιο προσιτή, κατά τα άλλα, στο απαράδεκτο της άρθρωσής της. Αλλά έτσι λέει κάτι ορθολογικό αντιδραστισμό. Αυτό το ορθολογικό που λέει αντιδραστισμό, αυτό το τρίπτυχο, είναι εξαιρετικά συμβατό με τον αθλητισμό. Και με αυτή την έννοια μπορεί κανείς, εγώ νομίζω με αυτή την έννοια πρέπει να εξηγήσουμε γιατί επιβιώνει ακόμα το αντιολοκληρωτικό, επιβιώνει για αυτούς τους τρεις λόγους. Υπάρχει και ένας δεύτερος όμως, υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία αιτία που ο αντιολοκληρωτισμός έχει μια επιχειρησιακότητα ως έννοια, ως όρος. Δηλαδή έχει ένα στάτους του αυτονόητου, λέμε κάτι καλό όταν λέμε ότι δεν είμαστε ολοκληρωτικοί. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς εγώ τουλάχιστον και μια ορισμένη παράδοση αντιλαμβάνεται ότι είναι κυρίαρχη ιδεολογία. Δεν είναι κυρίαρχη ιδεολογία μόνο αυτό που πιστεύουν, ο τρόπος που βιώνουν τον κόσμο, κυρίαρχες τάξεις. Κυρίαρχη ιδεολογία, πιστεύω, είναι και το πώς κυριαρχούμενες καταλαβαίνουν τον κόσμο. Μια ιδεολογία γίνεται κυρίαρχη γιατί μπορεί να πείθει τους υποτελείς
ότι αυτό που λένε αντιολοκληρωτικοί, αυτό που λένε νοστελεύθεροι, makes sense. Με αυτή την έννοια λοιπόν, δεν θα υπήρχε αντιολοκληρωτισμός εάν δεν υπήρχε η μοναξιά δεκάδων, εκατοντάδων ανθρώπων εκτοπισμένων, εκλείστων στα στρατόπεδα, να διακινούν σαν μισθά μαρτυρίες για να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. Δεν θα υπήρχε αντιολοκληρωτισμός εάν δεν υπήρχε η αριστερή του καταγγελία, αν δεν υπήρχε ο ΣΕΣ, εάν δεν υπήρχαν οι εξόριστοι, αν δεν υπήρχαν πολλοί άλλοι, Μπογενά, δεκαετία 30, που μιλήσανε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, κάνοντάς τα να είναι για κάποιους καιρούς ο κοινός τόπος. Δεν είναι αυτή, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Θέλω να πω όμως ότι ο αντιολοκληρωτισμός λέει κάτι, ο φιλελεύθερος, ο συστημικός αντιολοκληρωτισμός, λέει κάτι που ενδιαφέρει και το δικό μας τον κόσμο, ενδιαφέρει εμάς και ο Αντώνης και ο Σωτήρης το δείξαν να κάνουμε εξαιρετικά. Για να δούμε καλύτερα τι παίζεται σήμερα, όχι το 2030 με το αντιολοκληρωτικό, μπορεί κανείς από την πολύ πολύ άμεση επικαιρότητα να πάρει παραδείγματα. Για μένα, η Τσαντίλα, ας πούμε, γιατί πάντα υπάρχει ένα προσωπικό κίνητρο λίγο πολιτικό, ψυχολογικό, ηθικό. Πολύ πρόσφατα ήταν τρία τέτοια κίνητρα. Το ένα είναι το ντοκιμαντέρ του Φόντου που αναπεριζόταν για εκατοντάδες χρόνια, το The Great Utopia. Και εγώ έφυγα από το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, είδα κόσμο, ας πούμε, και συντρόφους μας, ακροαριστερούς, αναρχικούς, είπαν ντοκιμαντέρ, προβλήθηκε. Εγώ έφυγα μια. Και δεν λέει τη λέξη ολοκληρωτισμός, αλλά το μοτίβο, οι θεματικές, οι ουρές είναι τελείως αντιολοκληρωτισμός. Σαν να μην έχει γίνει καθόλου συζήτηση για το τι πραγματάκι είναι το ολοκληρωτικό και το αντιολοκληρωτικό. Το δεύτερο που με θύμωσε, αλλά και με προβλημάτισε, γιατί είναι σοβαρή δουλειά, όσο και αν ο ίδιος συνομιλεί πια με την ιστορία, με την πολύ ακίνητη του όρου, με την ποταμίσια ιστορία, είναι το βίβλιο του Κράτου Σεβαστάκη, το οποίο εσείς μετράει κάποιες συγκεκριμένες ευρώ. Ακούω. Τώρα βγάζω εσύ. Ναι. Δίκιο, λέω ότι το δεύτερο ερέθισμα που για μένα κάνει πιο έτσι αναγκαίο να κουβεντιάσουμε λίγο σε βάθος στην ιστορία με τον αντιολοκληρωτισμό είναι το βιβλίο του Νικόλα του Σεβαστάκη. Το τελευταίο βιβλίο, Φιλελευθερισμός Αριστερά Κριτική, είναι μια προσπάθεια, όπως λέει ο ίδιος, να τεκμηριώσει, να συζητήσει μια δική του μεταστροφή ως προς τη διάγνωση της ελληνικής κρίσης. Είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό και δουλεμένο βιβλίο. Και το επιχείρημα του βιβλίου, χάρη στο οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό το βιβλίο προωθείται πάρα πολύ από τα μεγάλα συγκρότητα του τύπου, το επιχείρημα του βιβλίου είναι ότι κάθε γνωστή εκδοχή σημερινή της αριστεράς, από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι εμάς και τους Αντίφα, όλες αυτές οι εκδοχές, με κάποιο τρόπο συνομιλούν, ρέπουν, φλερτάρουν με τον ολοκληρωτικό πεινασμό. Ως ισχυρισμός είναι αδιανόητος και εξοργιστικός, ως τεκμηρίωση όμως, ως προσπάθεια να βουλευτεί το επιχείρημα, είναι πράγματα που συζητάμε πάρα πολύ μεταξύ μας και είναι δική μας παράδοση. Είναι ο Τρόσκι, ο Μπέρναμ, είναι ο ΣΕΣ, είναι ο Καστοριάδης, είναι ο Λεφόρ. Είναι πράγματα πολύ δικά μας ή άλλα λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει πατάμε σε αγωνίες και δικές μας. Γι' αυτό έλεγα ότι η κυρία Θεοδολογία δεν είναι μόνο για την καρδιά των εταιρείων. Και ένα τρίτο ερέθισμα θα μπορούσε να ήταν όλη αυτή η πολύ συστηματική, πολύ οργανωμένη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στην αντιπαράθεση με τους ΣΥΡΙΖΑ να προτάξει τον ολοκληρωτικό μαθούρο. Άρα γενικώς ολοκληρωτισμοί, και σκεφτείτε τι λέγαμε πριν για το 2030 και τι λέμε ολοκληρωτισμό τώρα. Παρότι αυτά ήταν τα τρία πολύ πρόσφατα για μένα ερεθίσματα για να συζητηθεί το αντιολοκληρωτικό, ακριβώς επειδή η τάση είναι διεθνής, νομίζω ότι αξίζει περισσότερο να κουβεντιαστεί κάτι πιο διεθνές. Και το πιο διεθνές που είναι και πιο πρόσφατο είναι το βιβλίο της Σβετλάνα Αλεξίεβιτς, είναι το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2015. Το βιβλίο λέγεται Το τέλος του κόκκινου ανθρώπου, κυκλοφορεί από το Ματάκι, κυκλοφόρησε πέρσι το Νοέμβρη, το Νοέμβρη. Κάτι νόμπελ είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο. Και αυτό που κάνει η Αλεξίεβιτς εκεί είναι να μαζεύει μαρτυρίες από τις δύο από τις τέσσερις γενιές των Σοβιετικών, σταλινική, χρυσοφική, πρεσβευτική, πρωτοσοφική, η ίδια ανοίγει στην τελευταία στην πρωτοσοφική και μαζεύει μαρτυρίες από τις δύο τελευταίες. Πριν πω να πω γιατί τέλος πάντων μας αφορά το βιβλίο, με ποιο τρόπο θεματοποιεί την αντιολοκληρωτικά, να πω μια μικρή λεπτομέρεια που δεν είναι λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι το ποιος γράφει και το πώς παρουσιάζεται αυτός που γράφει. Και αν δει κανείς στο αυτή της ελληνικής έκδοσης, ο εκδότης, όχι επίσης για καλύτερο, έχει πάρει ένα σχολιάκι του Λεμόν Διπλωματίκ, μια βιβλιοκριτική, και λέει εκεί ότι μιλάμε για ένα πολύ ωφελημένο ντοκουμέντο, όντως είναι πόδιο, δεν είναι πλάκα, το οποίο
δεν είναι μόνο σήμαντο για τους αντικομουνιστές, όσο όμως και αν είναι σαφές ότι η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς έχει τελειώσει με τη μνήμη των κομμουνιστικών ιδεωδών της νιώτης της. Άρα η Αλεξίεβιτς είναι μια πρώην, όπως πρώην είναι και ο τύπου στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο η Άρεν που μίλησε πριν ο Σωτήρης. Το λέει από τη δεκαετία του 70, για τον ψυχρό πόλεμο, ότι ο ελεύθερος κόσμος, ο φιλελεύθερος κόσμος του ψυχρού πολέμου, προσκαλεί τους πρώην, τους χρειάζεται, γιατί υποτίθεται ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα τη φάση από τα μέσα και με αυτή την έννοια οι πρώην είναι πάρα πολύ χρήσιμοι στο να αποδομήσουν το επιχείρημα αυτό που δεν είναι πια πρώην, αλλά είναι μη. Άρα είναι πολύ πιο επιχειρησιακή στο να αντιμετωπίσουν το πρώτο. Μπαίνω στο βιβλίο της Αλεξίεβιτς, λέει λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον καθήκον. Λέει ένα ενδιαφέρον για να τεκμηριώσει ότι και για αυτήν είναι σημαντική η ιδιότητά της ως πρώην. Σε 70... 20 λεπτά. Ναι. Σε 70 χρόνια λοιπόν, σε 70 και χρόνια, από το εργαστήριο του Μαρξισμού-Λενινισμού βγάλαμε ένα ξεχωριστό ανθρώπινο τύπο, τον κόμμα Σοβιέτικος. Η ΜΕΝ, η φιλοσοβιετική, πιστεύουν ότι πρόκειται για μια τραγική προσωπικότητα, η ΔΕ, η αντισοβιετική, τον αποκαλούν Σοβόκ, δηλαδή Φαράση. Έχω την εντύπωση ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω. Βρίσκομαι πολύ κοντά του. Πέρασα πολλά χρόνια δίπλα του. Αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ. Αυτό είναι το εισαγωγικό σημείο, ένα μέρος του εισαγωγικού σημειώματος. Έτσι συστήνεται και με αυτή την έννοια τεκμηριώνει και την εγκυρότητα του ισχυρισμού της. Λέω ότι το βιβλίο αυτό που μας φέρνει μπροστά, είναι το πιο πρόσφατο από αυτά που μας φέρνουν μπροστά σε πολύ κοινά θέματα του αντιολοκληρωτικού. Και το βασικότερο, η βασικότερη κοινοτοπία, η βασικότερη αναγνωριστικό του αντιολοκληρωτισμού στο βιβλίο αυτό είναι η περίφημη αιμονή στην ιδέα, στην κομμουνιστική ιδέα. Λέει, ας πούμε, η Αλεξίεβιτς ότι τους Σοβιετικούς θα τους χώριζε σε τέσσερις γενιές, αυτές που σας είπα. Εγώ ανήκω στην τελευταία, εντάξει. Για τη δική μας τη γενιά, την κορμπατσοφική, είναι εύκολο, ήταν εύκολο να αποδεχτεί το κράχ του κομμουνισμού. Επειδή εμείς δεν είχαμε ζήσει την εποχή που η ιδέα ήταν πολύ στα πάνω της. Και μετά λέει, έτσι να ξαναβρω ανθρώπους που είχαμε κοινές εμπειρίες. Και αυτούς που βρήκα τελικά και μου μίλησαν, οι πρώτοι που βρήκα και μου μίλησαν, είχαν βγει σόοι από την άρκωση της ιδέας. Άρα, ό,τι έγινε τέλος πάντων ήταν μια ιδέα, μια αιμονή, μια ιδεολειψία, μια αυταπάτη. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ κοινό, όχι τώρα στις εκφυλίες του Πετεντέρη ή του Μέγκα, είναι πολύ κοινό σε πολύ σοβαρές ιστορικές πραγματεύσεις της δεκαετίας του 80 και του 90. Ένα όνομα θα πω μόνο είναι ο Φρανσουά Φιρέ, ιστορικός υποτίθεται της Γαλλικής Επανάστασης, της πραγματικότητας ιστορικός των ιδεών, δεν είναι ιστορικός της Γαλλικής Επανάστασης. Και γύρω στο 89, όταν συμπληρώνονται τα πόσα χρόνια πριν από την Γαλλική, τα 200 από την Γαλλική, πέφτει και το τείχος μαζί. Ο Φιρέ προσκαλείται στα διάφορα πάνελ στη Γαλλία να μιλήσει ως εμπειρογνώμων και κάπου εκεί βγαίνει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το παρελθόν ή το πέρασμα μιας ψευδέστησης, μιας αυταπάτης». Και το βασικό μοτίβο εκεί είναι να συζητήσει για τα πάθη που μπορούν να εξηγήσουν γιατί όλο αυτό το κομμουνιστικό πράγμα. Και το βασικό που λέει εκεί είναι ότι από τη Γαλλική Επανάσταση, την οποία αντιγράφουν οι Μπολσεβίκοι, υπάρχει πάντα η ίδια ιδέα, η ίδια αιμονή, το μίσος στον αστό. Και η ίδια αιμονή με την προσχόληση στην ιδέα και στους νόμους της. Και η ίδια αιμονή με την κληρονομιά από τους Γιακοβίνους ως τους Μπολσεβίκους, την κληρονομιά ενός επαναστατικού ιδεώδους που ολοκληρώνει, εκπληρώνει τους σκοπούς της ιστορίας. Με αυτή την έννοια, λέει ο Φιρέ, το γεγονός και μόνο ότι οι κομμουνιστές είναι μαρξιστές, δηλαδή ιστορικιστές, δηλαδή με τους νόμους εξέλιξης της ιστορίας, που θεωρούν ότι είναι οι μόνοι που τους καταλαβαίνουν και οι μόνοι που ανταποκρίνονται τους αυτούς, αυτό και μόνο τους κάνει ύποπτους για ολοκληρωτικό πειρασμό. Γιατί έχουν την εντύπωση, την ψευδέστηση ότι η κοινωνία είναι ένα εργοστάσιο, ένα εργαστήριο πάνω στο οποίο μπορούν να ασκήσουν τις συνταγές τους, τις μαρξιστικές, να επιδράσουν για τις ιδεολογίες της ψευδέστησης. Και αυτό και, αυτή και μόνο η αξίωση τέλος πάντων είναι που τους, τους πηγαίνει σε μονοπάτια πάρα πολύ κακά. Ένα από αυτά που προσάπτει
στους μαρξιστές διανοούμενους, γιατί αυτό το θέμα του Φιρέ δεν είναι γενικώς η Ρωσική Επανάσταση, είναι πώς οι ιδεολόγοι μπόρεσαν και κοροϊδέψαν τους αδαείς του κόσμου. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η λογική της απώλειας της αυτονομίας των διανοούμενων. Δηλαδή, ότι οι διανοούμενοι σε όλη τη διάρκεια, για όσο κρατάει τέλος πάντων ο υπαρκτός, αντί να εκπληρώσουν ένα ρόλο άσκηση κριτική στο καθεστώς του, στις παρεκτροπές του, στη βία κλπ. Αυτό που κάνουν είναι να απεμπολούν την αυτονομία τους και να χρεώνονται σε ένα πολιτικό σκοπό και ουσιαστικά να γίνονται προπαγανδιστές άνευ, πρέπει να το πω τέλος, καμία σκεπτικότητα, καμιά κριτική σκέψη, προπαγανδιστές και απολογητές του Σοβιετικού κράτους που είναι ένα ολοκληρωτικό κράτος. Γιατί είναι πόλεμο, γιατί συγκεντρώνει όλη την εξουσία, γιατί δεν αφήνει κανένα περιθώριο στην αμφιβολία κ.ο.κ. Ο Φιρέ που λέει για το πόσο καλό πράγμα είναι οι διανοούμενοι να παραμένουν αυτόνομοι και να μην χρεώνονται σε συνολικούς πολιτικούς σκοπούς, είναι ο ίδιος Φιρέ που γύρω στο 80, μαζί με διάφορους Γάλλους όπως ο Σαμαλόν, στείλουν ένα ωραιότατο ίδρυμα που λέγεται Φοντασιόν Σαν Σεντσιμόν, ίδρυμα Σεντσιμόν, και εκεί η ιδέα είναι με ποιο τρόπο θα αποδαιμονοποιήσουμε το επιχειρήν και άρα με ποιο τρόπο πρώτον θα φέρουμε κοντά ακαδημαϊκούς επιχειρηματίες και πολιτικούς ακτιβιστές. Ο Ροκάρ είναι ένα από τα πολιτικά στελέχη που στηρίζει το project. Και το δεύτερο, με ποιο τρόπο, πάμε πια προς το 90, θα σταματήσει αυτό το μονοπόλιο η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς στη Γαλλία με αυτούς τους όρους. Πώς το λένε, εκδοχή απόδειξη της οποίας, η ιδεολογική ηγεμονία του μαρξισμού στη Γαλλία, είναι ότι ακόμα παρά το 89 έχει πέσει το τείχος και οι Γάλλοι βγαίνουν στον δρόμο. Άκου τώρα γιατί ο ΖΙΠΕ περνάει μια αντεργατική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 90, υπάρχουν πολύ σοβαρά κινήματα στη Γαλλία και ο Φιρέ δυσανασχετεί ότι από πού ήρθαν αυτοί και τι έχει γίνει. Αυτός ο τύπος όμως δεν είναι ένας που γράφει κάτι, είναι ένας πολυδραπευμένος ιστορικός, ένας άνθρωπος που έχει ορίσει τη συζήτηση μεταξύ ιστορικών τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι το θάνατό του. Ένας άνθρωπος που όταν συζητιόταν το 89 το θέμα τι γίνεται με τον υπαρκτό, εννοούσε να φέρει στη συζήτηση ένα τον Κουρτουά, Στεφάν Κουρτουά, της Μαύρη Βίβλου του κομμουνισμού, και αν το πρόβλημα του Φιρέ ήταν η ψευδέστηση, δηλαδή η ιδέα, το πρόβλημα του Κουρτουά είναι απροσχημάτιστα και όχι λεπτεπίλεπτα όπως ο Κουρτουά, όπως ο Φιρέ, η εγκληματογόνωση ιδέα του κομμουνισμού, και αν ο Φιρέ λέει ότι εντάξει, παιδιά, ο ιστορικός αντιφασισμός, καλό πράγμα, αλλά ταυτόχρονα είναι και η προβιά, ήταν και η συγκάλυψη των εγκλημάτων του σταλινισμού. Ο ίδιος Φιρέ που λέει αυτό το πολύ λεπτεπίλεπτο, ότι οι ολοκληρωτισμοί τέλος πάντων κάπως επικοινωνούν, είναι ο ίδιος που καλεί στη συζήτηση του 89 και του 90 τον Νόλτε, ο οποίος δεν λέει τίποτα το λεπτεπίλεπτο, λέει ότι είναι εξαιρετικά ορθολογική αντίδραση του ναζισμού στο σταλινισμό, διότι όταν ανέβαινε ο πολυσυντηρητισμός έπρεπε να υπάρχει μια απάντηση και τα ναζιστικά στρατόπεδα ήταν η απάντηση στα γκούλαγκ και τα τη ζωή. Δεν προλαβαίνω να συζητήσω καθόλου ότι όλη αυτή η ιστορία παίζεται και σε φιλοσοφικό επίπεδο. Ο Φιρέ καταρχάς δεν είναι ένας τύπος που γράφει γενικώς ιστορία, είναι ένας τύπος που έχει δύο πολύ σοβαρές φιλοσοφικές αναφορές. Η μία είναι του Τοκβίλ. Ο Τοκβίλ υποστηρίζει, θα πάω πολύ γρήγορα τώρα γιατί θα οδηγήσει το ξέρω, ο Τοκβίλ υποστηρίζει ότι η Γαλλική Επανάσταση, αριστοκράτες 19ου αιώνα, η Γαλλική Επανάσταση δεν χρειαζόταν να γίνει, διότι το πράγμα για εκεί πήγαινε και θα αποσυντήθετο. Στην πραγματικότητα θα πήγαινε πιο αργά το project. Άρα, εάν οι Γιακοβίνοι είχαν εφαρμόσει μια λογική τέλος πάντων σταδίου και υπομονής, όχι παρεμβατισμού και επιθετικότητας, το πράγμα τέλος πάντων θα είχαμε γλιτώσει αρκετή βία με τα ίδια αποτελέσματα. Η δεύτερη προκείμενη του Φιρέ είναι ένας επίσης Γάλλος ιστορικός ο Ρίστ Κοσέν και ο Κοσέν λέει ότι ό,τι πληρώσαμε με την τρομοκρατία στη Γαλλία δεν ήταν τίποτα περισσότερο στην πραγματικότητα από, παντέψτε, κυριαρχία της ιδέας. Ότι κάποιοι την είχαν δει ότι πρέπει τέλος πάντων το πράγμα αυτό να αλλάξει, τα φώτα, ο διαφωτισμός, οι διαφωτιστές, οι διανοούμενοι και πάλι δηλαδή, κάποιες ελίτ. Δεν υπάρχει κοινωνία στο αντιρρυθμιστικό επιχείρημα, υπάρχουν μόνο οι ελίτ που μηχανογραφούν και συνωμοτούν. Αν δεν υπήρχαν αυτές, θα είχαμε γλιτώσει από το σφαίρο. Να προσπαθήσω να το μαζεύω παραδίνοντας πολλά πράγματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε λίγο το ισοδύναμο του επιχειρήματος του αντιρρυθμιστικού στη Γαλλία της δεκαετίας περίπου που γράφει ο Φιρέ και που είναι οι νέοι φιλόσοφοι, Γκλιξμάν, Μπερνάρ, Αντρί Λεπί κλπ. Δεν προλαβαίνω τώρα αυτό, το αφήνω.
για να πω το εξής, ότι σε επίπεδο ανάλυσης κάνουμε πολύ καλά και είμαστε όσο κριτικά χρειάζεται στο φιλοσοφικό. Νομίζω όμως ότι ο αντεργυλωτισμός δεν είναι κάτι που με τη φιλοσοφία μπορεί κανείς να τον αποδομήσει. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι ασχολείται περισσότερο με την ιστορία των ιδεών και όχι με την κοινωνική ιστορία. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν υπάρχει λογική που βρίσκει κανείς και σε κατοπινούς σοβαρούς αριστερούς ιστορικούς. Είναι ο Άρνον Μάγκερ με το Φιούρις. Φιούρις θα πει ερηνίες αλλά και μανίες. Και ο Άρνον Μάγκερ με αυτό το βιβλίο, το 2000 βιβλίο, λέει ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επαναστάσεις, τη γαλλική και τη ρωσική. Απαντάει στο Φιουρέ ουσιαστικά που κάνει αυτή τη σύνδεση, γαλλικές και ρωσικές, και λέει δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επαναστάσεις αν δεν τις δούμε σαν αξεδιάλυτες ενότητες με τις αντιπαναστάσεις, εάν δεν δούμε δηλαδή ποια κοινωνικά δυναμικά ενεργοποιούνται, έρχονται στο προσκήνιο, φοβούνται και με αυτή την έννοια προβαίνουν σε αγριότητες, γιατί φοβούνται είτε την εκδίκηση, είτε επιδιώκουν την εκδίκηση. Και με αυτή την έννοια όλο το αντιοκριτικό επιχείρημα είναι σαν όλα να παίζονται σε ένα επίπεδο ιδεών. Ακόμα και η φιλελεύθερη Άρεντ, ήταν κομμουνίστρια η γυναίκα, είχε πει ήδη από όταν έγραφε τον υπεριαλισμό, οι φιλελεύθεροι αντιοκριτικοί δεν ασχολούνται με τον υπεριαλισμό της Άρεντ. Όλα είναι αντισημιτισμός, ρατσισμός, φιλές, δεν υπάρχει υπεριαλισμός στο αντιοκριτικό επιχείρημα. Η Άρεντ λοιπόν, αν της χρωστάμε πράγματα, ένα από αυτά που της χρωστάμε, είναι που έχει πει ότι οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για ολοκληρωτισμό το 20 και το 30 υπάρχουν ήδη από το 14. Υπάρχει ένας τυπάκος που λέγεται Λούντεντορφ και παίζει ρόλο στον αριθμό αργότερα, που από το 18, το 35 το κάνει έργο, αλλά μιλάει νωρίτερα, έχει μιλήσει για ολικό πόλεμο, ότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας ολικός, ολοκληρωτικός πόλεμος, με την έννοια ότι κατάργησε τη διαφορά των επόλεμων με τους αμάχους, κινητοποίησε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να συντελεστεί στη βάση μιας καπιταλιστικής ισόρρευσης η καπιταλιστική επέκταση. Αυτό είναι ο ολικός πόλεμος. Και λέει άρα ότι δεν είναι νοητός ολικός πόλεμος χωρίς να υπάρχει υπεριαλισμός, δηλαδή η δυνατότητα μιας παγκόσμιας πολιτικής, η δυνατότητα μιας αξίωσης ολικής πάνω στη γη. Και αν δεν υπάρχει υπεριαλισμός, δεν υπάρχει ολοκληρωτισμός. Εάν δεν υπάρχει υπεριαλισμός, δεν υπάρχουν στρατόπεδα και στρατόπεδα δεν ανακαλύφθηκαν στη Ρωσία. Τα κάνανε οι Ισπανοί στην Κούβα, τα κάνανε και οι Άγγλοι στην Αφρική. Στη λογική των τεχνολογικών επιχειρήματων, λοιπόν, αυτές τις μικρές λεπτομέρειες δεν υπάρχουν. Και ο λόγος που δεν υπάρχουν είναι εξαιρετικά απλός. Είναι γιατί το νεωτερικό, το φιλελεύθερο, το κλασικό φιλελεύθερο και όχι το νέο φιλελεύθερο επιχείρημα, ήταν εξαιρετικά εξοικειωμένο με την απλή ιδέα ότι δεν υπάρχει πέρασμα στην καπιταλιστική νεωτερικότητα χωρίς επαναστάσεις. Χωρίς την Αγγλική Επανάσταση, την Γαλλική Επανάσταση και την Ρωσική στο πλαίσιο της. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό που θέλει να κάνει το αντιοκριτικό επιχείρημα σήμερα, που δεν υπάρχουν στρατόπεδα, που δεν είμαστε σε προτανασταντική περίοδο, είναι να τελειώσει με την νομιμότητα και με την νοητότητα, δεν υπάρχει όρος τώρα, έχω λογωμένος, ότι μπορεί να ξαναμιλάμε για επαναστάσεις ως δυνατότητες διεξόδου στον 21ο αιώνα. Το αντιοκριτικό επιχείρημα είναι με μια έννοια πολιτική ηθική του νεοφιλελευθερισμού και του μεταμοντερνισμού με την έννοια του there's no way out. Δεν υπάρχει διέξοδο. Ό,τι έγινε ήταν μάταιο, δεν επέδρασε, είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα, κατέληξε σε κτηνοδίες απρόσιτες. Και με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να συζητάμε ξανά για επαναστάσεις. Ας τελειώσουμε με αυτό, γιατί όλο το έλεγαν έτσι. Και άρα μιλάμε πια για στιγμές, για μικρές αλλαγές, μικρές μεταρρυθμίσεις, πάντως όχι μεγάλες ανατροπές. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, να πω μόνο ένα τελευταίο. Έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον το επιχείρημα του Τραβέρσο, το ξέρω εδώ το πάνε. Το επιχείρημα του Τραβέρσο στα βιβλία που έχουν μεταφραστεί είναι το ιστορία του πεδίου μάχης, αλλά υπάρχει και ένα εξαιρετικό στα γαλλικά που είναι ο ολοκληρωτισμός. Είναι όλο αφιερωμένο στη συζήτηση από το 20 και μετά στον ολοκληρωτισμό. Και εκεί λέει, κάνει μια ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου σύγκριση και λέει ότι όσο και αν ηθικά το να συγκρίνεις το από πού ήρθαν τα στρατόπεδα δεν μας βγάζει και πολύ μακριά. Από την άποψη της πολιτικής και της ιστορίας, της μνήμης δηλαδή και της διεκδίκησης μιας επαναστατικής προοπτικής, είναι εξαιρετικά χρήσιμο να λέμε ότι άλλο πράγμα ένα καθεστώς που προήλθε από την Επανάσταση και ένα άλλο που προήλθε από τη συμβουλή της και τη λογική ότι δεν ξανά είναι επαναστάσεις, είναι άλλο πράγμα ένα καθεστώς που διεκδικεί με ανορθολογικά μέσα. Οι συρριθέντες στη Ρωσία δεν ξέρανε γιατί συλλαμβάνονταν πολλές φορές. Με ανορθολογικά μέσα ανορθολογικούς σκοπούς. Και άλλο
πράγμα με ορθολογικά μέσα, ανορθολογικού σκοπού, την αλλαγή δηλαδή του βιολογικού προτύπου των πολιτικών κοινωνιών, αυτό ήταν ο ναζισμός. Είναι άλλο πράγμα ένα καθεστώς που τουλάχιστον για τον Μάρξ και τον Λένιν θεωρούνταν μεταβατικό, θεωρούνταν προσωρινό, και αυτό ήταν η δικτατορία του προλεταριάτου, μια μεταβατική κατάσταση ώστε να μην υπάρχει κράτος στο κεφάλαιο, και είναι άλλο πράγμα η καπιταλιστική εξουσία μόνη της μορφής έκτακτης ανάγκης, που ήταν ο φασισμός και ο ναζισμός. Με αυτή την έννοια, ενώ είναι κρίσιμο, και με αυτό οριστικά τελειώνω, να διασώζεται η μνήμη των πολλές φορές εξαιρετικά μόνων ανθρώπων σαν τους Κρέμπερ, τον Σέρζ, τον Σολζενίτσιν, με όλα τα ζητήματα, η μνήμη αυτών των ανθρώπων, γιατί μας μάθανε πράγματα που ήταν πολύ κρίσιμο να μας μάθουν. Οι Αμερικάνοι λένε ότι αν πρέπει να συγγενόμαστε τον Στάλιν, ήταν γιατί κατάργησε την επαναστατική μας αθεότητα, κατάργησε την πίστη μας στο ότι είναι δυνατόν κάποιος που επιδιώκει τον κομμουνισμό να μην τα κάνει κατά. Ένα πράγμα όμως είναι η διατήρηση αυτής της μνήμης, και ένα άλλο τελείως πράγμα είναι στο όνομα τέλος πάντων που να μην ξαναγίνουν τα ίδια, ένας συγκριτισμός που χάνει πολύ σοβαρά ιστορικές προϋποθέσεις για να καταλήξει ουσιαστικά στο There's no way out. Μπράβο σας.